Έχεις πατήσει να δεις το πρώτο Tech News βίντεο. Είναι μια καινούργια σειρά για το κανάλι και ελπίζω να την αγαπήσετε. Τον διάδοχο του PlayStation 4 ετοιμάζει Sony. Την πληροφορία για τη νέα κονσόλα την επιβεβαίωσε ο Κενιτσίρο Ιωσίτα στους Financial Times, αν και αρνήθηκε να ονομάσει τη μελλοντική κονσόλα της εταιρείας ως PlayStation 5. Η τοποθέτηση του πρόεδρου της Sony έρχεται σε μια στιγμή που η εταιρεία καλείται να αντιμετωπίσει τις αλλαγές στις προτιμήσεις του κοινού που έχουν οδηγήσει στη θεαματική αύξηση της αγοράς παιχνιδιών για smartphone που έχει φτάσει σε αξία τα 70 δις δολάρια. Σημειώνεται ότι το PlayStation 4 είναι η πιο επιτυχημένη κονσόλα της Sony, καθώς από το 2013 που κυκλοφόρησε έχει πουλήσει περισσότερες από 80 εκατομμύρια μονάδες. Το MIT έκανε μια φιλόδοξη κίνηση να ενισχύσει τον τομέα της ΑΙ, ο οποίος είναι αναμφίβολα το μέλλον του κομπιούτερ γενικότερα. Σε ανακοίνωσή του έκανε γνωστό ότι θα κατασκευάσει ένα νέο πανεπιστημιακό τμήμα που θα εστιάζει αποκλειστικά στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για μια επένδυση από το πασίγνωστο πανεπιστημιακό ίδρυμα που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Έχοντας δεχθεί κιόλας μια δωρεά 350 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Steven Schwarzman, το οποίο το όνομα θα λάβει τιμητικά η νέα αυτή σχολή. Ένα φιλόδοξο σχέδιο έχει η Κίνα που σχεδιάζει να φτιάξει ένα δορυφόρο ο οποίος θα αναλάβει ρόλο τεχνητού φεγγαριού. Το τεχνικό φεγγάρι θα ενισχύσει το φυσικό νυχτερινό φωτισμό της Σελήνης και ίσως κατακτήσει περιττό το συμβατικό φωτισμό των δρόμων. Θα μπορεί να φωτίσει μια περιοχή διαμέτρου 10 έως 80 χιλιόμετρων. Ο δορυφόρος φεγγάρι σχεδιάζεται να εκτοξευτεί το 2020 και σύμφωνα με κινέζικη εφημερίδα θα είναι περίπου 8 φορές πιο φωτεινός από τη Σελήνη. Σε μια ανακοίνωση που μοιάζει να έχει βγει από βιβλία επιστημονικής φαντασίας, η SpaceX δηλώνει ότι έχει κλείσει τους πρώτους επιφάτες για τη Σελήνη. Με τη βοήθεια του πυράβλου Falcon Heavy και την κάψουλα Dragon, SpaceX θα στείλει για πρώτη φορά ιδιώτες ένα ταξίδι γύρω από τη Σελήνη, κάνοντας αυτό το παρθενικό ταξίδι προς τη Σελήνη του διαστημικού οχήματος, πάνω στο οποίο η εταιρεία του Elon Musk φαίνεται να επενδύει πάρα πολλά. Αυτό θα είναι το διαστημικό όχημα που θα αναλάβει τη μεταφορά πληρωμάτων και φορτίων όχι μόνο στη Σελήνη αλλά και στον Άρη, σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια της SpaceX.